Γεια σας! Είμαστε στην Τούζλα, στην παραλία Οφρυνίου και είναι το αμάξι μου, η πετσέτα μου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το πρώτο μου χειμερινό μπάνιο. Το πρόβλημα είναι ότι η θάλασσα είναι γεμάτη αχινούς και δεν μπορώ να βρω ένα σημείο ασφαλές για να μπω. Επίσης το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω και κανέναν παρέα να τραβάει βίντεο, οπότε δεν μπορώ να μπω ως βαθιά, γιατί το κινητούλι μου θα τα παίξει, ήδη το πιτσιλάω λίγο. Η εμπειρία μπαίνοντας μέσα στη θάλασσα, έξω έχει 16 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η θάλασσα είναι νομίζω παγωμένη, δεν έχω θερμόμετρο να βάλω, γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο αυτές τις μέρες, είχαμε μείον 7 πριν από 2 μέρες. Διάφορα αυτοκίνητα βλέπετε περνάνε. Ευτυχώς η θάλασσα εδώ όπως βλέπετε είναι πολύ ρηχή. Νιώθεις έναν απίστευτο πόνο στα πόδια όταν μπαίνεις μέσα στη θάλασσα. Αυτός ο περίεργος με κοιτάει, σου λέει τι κάνει αυτή η τρελή. Έχει βλάκα να σταματήσει και να με ρωτήσει αν είμαι καλά και αν χρειάζομαι βοήθεια. Ας πάνω για να καθίσουμε. Όταν πρωτοκάθεσαι μέσα στη θάλασσα, ελπίζω να μην μου κλέψεις το αμάξι, παιδιά. Εντάξει, όχι, μάλλον θέλει να πάει σπίτι του άνθρωπος. Όταν πρωτομπαίνεις μέσα στη θάλασσα είναι παγωμένη. Νιώθεις να σου τσιμπάνε παντού το σώμα, χιλιάδες μικρά τέτοια, αλλά μετά συνηθίζεις. Δεν θα πω παραπάνω από την κοιλιά. Αν και την πρώτη φορά που μπήκα νόμιζα ότι δεν θα αντέξω καθόλου. Τώρα πιστεύω ότι μπορώ να μπω. Γιατί βλέπετε και κάτι, 4x4 έρχονται. Μην μου πατήσω τα πράγματα, μόνο θα τους χέσω το γάιδαρο. Τα γεμίσουν και άμμο. Την πρώτη φορά που μπαίνεις νομίζω ότι δεν θα αντέξεις. Πάνω στα πράγματα μου πάει ο ηλίθιος. Βρε τα πράγματα, την πετσέτα! Την πετσέτα μου! Γεια σου! Την πετσέτα καλέ! Με αυτό λέω, τι το πάει, πάτε από εκεί! Κάτσε εκεί για άλλη. Άρα πούστε. Πού τους βρισκόλωσες τρελούς. Τέλος πάντων, το πήρα απόφαση και αυτά τα παιδιά το 4x4 θέλουν να κάνουν. Γεια σας παιδιά! Τρέλα δεν πάει στα βουνά, από ό,τι φαίνεται πάει στη θάλασσα. Και τώρα το μεγάλο βήμα, να βάλουμε και την πλάτη μέσα, να μπούμε μέχρι το λαιμό. Αχ, Θεέ μου, αυτό είναι παγωμένο. Σας γυρίσω να με βλέπετε, παρόλο που δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα με το σώμα, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αχ, Θεέ μου, αυτό ήταν κρύο. Αυτό είναι. Αλλά είναι ωραία παιδιά, είναι ωραία, είναι απόλαυση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Κανονικά την επόμενη φορά θα πάρω πλαστικά παπουτσάκια, θα πάρω και τα γυαλάκια μου και το σκουφάκι μου, για να μπορώ να μπω και να μην φοβάμαι τους αχινούς. Και βέβαια δεν θα πάρω το κινητό, γιατί τώρα δεν μπορώ να βρέξω το χέρι μου καθόλου. Και πρέπει να βγω έξω λίγο σύντομα, γιατί αυτά τα τζιπάκια θα ξανάρθουνε και θα μου πατήσουν το φραπέ μου. Ευτυχώς δεν είχα το κινητό εκεί. Φεύγω και θα πατήσω και κανέναν αχινό. Σας χαιρετώ. Bye!